Καλέσαμε στο τηλέφωνο τον Άρη Στυλιανού, καθηγητή φιλοσοφίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και προέδρου του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδας, να κάνουμε μια κουβέντα και να αναπτύξουμε αρκετά θέματα, διότι ο κύριος καθηγητής είναι και λάτρης του ποδοσφαίρου, είναι και ένας άνθρωπος που εφόσον ασχολείται με την πολιτική φιλοσοφία, καταλαβαίνει και τις προεκτάσεις που έχει και το ποδόσφαιρο και συνολικά ο αθλητισμός, αλλά και τι προεκτάσεις έχει αυτό στην κοινωνική ζωή. Οπότε να τον καλημερίσουμε. Κύριε Στυλιανού, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλημέρα, τα μπέρδεψα. Όλα μαζί. Καλημέρα, καλησπέρα σε όλους σας. Γεια σας, γεια σας. Γεια σας. Εσείς, κύριε Στυλιανού, εκτός των άλλων που γνωρίζουμε, έτσι, είστε και ένας άνθρωπος που παρακολουθεί πολύ ποδόσφαιρο. Ναι, παρακολουθώ από μικρός μου, αγαπώ πολύ το ποδόσφαιρο και αγαπώ και πολύ τον ΠΑΟΚ, να μην το κρύψουμε. Παρόλο που με λένε Άρη, αλλά ο ΠΑΟΚ έχει μεγάλη δύναμη και ενσωματώνει και το αντίθετο. Άρα είστε συνηθισμένος στο μία χαρά δέκα πίκρες. Αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς. Συνεννοηθήκαμε. Εγώ μικρό παιδάκι πρόλαβα και τα... ναι. Και το πρωτάθλημα του 1976, τη δεκαετία του 70 μικρός ήμουνα πολύ, αλλά τα θυμάμαι, ας πούμε, και τότε ήταν η μεγάλη ομάδα. Βέβαια, εντάξει, θα ξανάρθουνε, θα ξαναπάλι με χρόνια, με καιρούς που λέει. Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον, πιστεύω. Από το προηγούμενο διάστημα, όταν η παράσταση αυτή ήταν στην προετοιμασία της, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος το παρουσίασε και μέσω του Δελτίου Τύπου ως μια ευκαιρία, μια δυνατότητα, ένας μεγάλος φορέας της Θεσσαλονίκης, στον χώρο του πολιτισμού, να συγιορτάσει μαζί με τους φιλάθλους μιας μεγάλης ομάδας της πόλης τα 90 χρόνια. Έτσι δηλαδή το σκεφτήκατε, έτσι το συνδυάσατε. Ναι, έτσι ακριβώς. Εντάξει, πέρα από το και ο καλλιτεχνικός διευθυντής, ο Γιάννης Αναστασάκης, τυχαίνει να είναι και αυτός από τη Θεσσαλονίκη και να είναι και αυτός ΠΑΟΚτσής, αλλά πέρα από αυτό τώρα, εμείς είμαστε καινούργια διοίκηση και καινούργια διεύθυνση, είμαστε 8 μήνες στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και προσπαθούμε να κάνουμε ένα άνοιγμα στην κοινωνία. Προσπαθούμε σε αυτούς τους πολύ δύσκολους καιρούς που ζούμε να είμαστε κοντά σε ομάδες συμπολιτών μας που έχουν ανάγκη. Έχουμε μαζέψει πολλές φορές τρόφιμα για τους μετανάστες, έχουμε πάει στην Ιδωμένη, στα Διαβατά, στους παιδότοπους, στα παιδιά, ας πούμε, και παίζουν ηθοποιοί, τα απασχολούν κτλ. Και κάνουμε τέτοιες δράσεις. Μέσα σε αυτό το σκεπτικό, τα 90 χρόνια του ΠΑΟΚ είναι μια σημαντική ημερομηνία. Και σκεφτήκαμε αυτό το θεατρικό έργο. Ο ΠΑΟΚ, όπως εσείς το ξέρετε πολύ καλά, και εσύ συγκεκριμένα, κύριε Σακελτσόγλου, λοιπόν, συνοδεύεται από μια κουλτούρα, ας πούμε, εντάξει, και άλλες μεγάλες ομάδες ίσως, αλλά και ο ΠΑΟΚ είναι κάτι ιδιαίτερο και γι' αυτό έχουν γραφεί και θεατρικό, ας πούμε, αυτό το θεατρικό έργο, εγώ δεν ξέρω για άλλη ομάδα τουλάχιστον. Έχουν γίνει κινηματογραφικές ταινίες και είναι ακριβώς ο Σταύρος ο Τσιόλης, ένας άνθρωπος ιδιαίτερος, που έγραψε αυτό το θεατρικό, ταξιδεύοντας με τον ΠΑΟΚ. Να μην παρεξηγηθούμε, δεν είναι το έργο, έχει και ευρύτερο νόημα, έτσι, και έχει μια ευαισθησία γενικά για τις ανθρώπινες σχέσεις, για τη νεολαία, για κάποιους νέους ανθρώπους που δυσκολεύονται στη ζωή τους. Είναι γραμμένο το 2011 και ο ΠΑΟΚ είναι λίγο η αφορμή για να περάσουν και ευρύτερα μηνύματα. Χθες το βράδυ έγινε η πρεμιέρα και ήταν πολύ ωραία και εγώ συγκινήθηκα, ας πούμε, με τις δύο ηθοποιούς, τις πρωταγωνίστρες που παίζουν, τα δύο κορίτσια που παίζουν, αλλά και οι υπόλοιποι όλοι ηθοποιοί, πάρα πολύ με κέφι και με όρεξη. Και είναι ένα έργο που αξίζει να δει κανείς. Ο Τσιόλης το έγραψε το 2011, έγινε μια απόπειρα να ανεβεί το έργο στην Αθήνα στο Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν, αλλά προκλήθηκαν επεισόδια στην πρεμιέρα από αντίπαλους χούλιγκαν. Ναι, είναι γνωστή ιστορία. Δεν ανέβηκε, δεν έπαιξε. Τι συμβεί? Κατέβηκε γρήγορα, άρον-άρον. Δηλαδή, γιατί τα σπάσανε εκεί πέρα λίγο και τέλος πάντων δεν έγιναν λίγες παραστάσεις. Ναι. Αλλά από ό,τι μου είπαν, εγώ δεν το είχα δει τότε, αλλά μου είπαν ότι εδώ οι συντελεστές όλοι του θεάτρου που ξέρουν, οι σκηνοθέτες και αυτοί, ότι εκείνη η παράσταση δεν... ότι η δικιά μας η παράσταση τέλος πάντων είναι πολύ καλύτερη, πολύ πιο ψαγμένη, ας το πω έτσι. Αλλάξανε πράγματα δηλαδή σε αυτά τα χρόνια, αλλάξανε...
Όχι, ξαναδούλεψε το κείμενό του λίγο και το κείμενο του θεατρικού Σταύρου Τσιόλης και το εξέδωσε σε καινούργια μορφή. Αλλά γενικά είναι, το έχει σκηνοθετήσει ο Ταξιάρχης Χάνος, ένας πολύ ταλαντούχος ηθοποιός και σκηνοθέτης, εδώ στέλεχος του θεάτρου, με όρεξη. Και είναι νέα παιδιά που παίζουν. Κύριε καθηγητά, περιγράψτε μας λίγο με τι καταπιάνει, με τι ασχολείται, με μια εκδρομή παοξιδών. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Αυτό είναι. Η αφορμή είναι ένα ταξίδι, μια ιστορική κάθοδος 2.500 οπαδών του ΠΑΟΚ με το τρένο στην Αθήνα για έναν αγώνα με τον Ολυμπιακό το 1999 στο Καραϊσκάκι, όπου ήταν κρίσιμος βαθμολογικά και τελικά χάσαμε στο τέλος με ένα πέναλτι, λίγο σαν αυτά τα πέναλτι που κερδίζει ο Ολυμπιακός, χάσαμε στις καθυστερήσεις 2-1. Αλλά τέλος πάντων αυτό, τι γίνεται, κατεβαίνουν όλοι αυτοί, το έργο διαδραματίζεται στο σταθμό Λαρίσης, δηλαδή η σκηνή είναι αυτή, και είναι δύο νέες κοπέλες οι οποίες έχουν κατέβει με την εκδρομή αυτή των οπαδών του ΠΑΟΚ. Αλλά η μία από αυτές έχει ένα ραντεβού με έναν rock star στο σταθμό και περιμένουν στο σταθμό να έρθει ο έρωτάς της, ας πούμε, ο πλατωνικός, αυτός ο rock star, ο οποίος τελικά δεν εμφανίζεται, να το πω, εντάξει, να μην πω και όλα. Ναι. Να καταλάβουμε το πνεύμα και... Ναι. Αλλά και βλέπουμε αυτές τις κοπέλες με τα λάβαρα του ΠΑΟΚ και όλα αυτά να συζητούν σε ένα παγκάκι, περνούν διάφοροι άλλοι από το σταθμό, υπάλληλοι των τρένων. Πέρα δηλαδή από την αφορμή, το ταξίδι, οι συζητήσεις, όλοι οι διάλογοι σχετίζονται και πάλι με τον ΠΑΟΚ. Την κουλτούρα, Ακριβώς. Εγώ όπως το αντιλήφθηκα, γιατί έχω διαβάσει το κείμενο αφού ο κύριος Τσιόλης το έκανε, το πείραξε λίγο, το ξαναείδε λίγο, με τη ματιά τη δική του τη φοβερή. Κατάλαβα δηλαδή ότι μιλά για την υπαρξιακή ανησυχία των νέων, την αμήχανη προσπάθεια ως νέες μονάδες της κοινωνίας να ανήκουν κάπου. Αυτό εδώ το ότι και είναι και η λαχτάρα του ποδοσφαίρου στην κερκίδα, και αυτό το οποίο το έχω μέσα μου εγώ από μικρό παιδί και δεν το αλλάζω με τίποτα, είναι αυτό που με έκανε και την ομάδα που υποστηρίζω και αντίστοιχα και όλη την ομάδα που υποστηρίζουν. Δηλαδή αυτή η ανάγκη να ανήκουμε σε μια ευρύτερη ομάδα, να έχουμε μια δεύτερη οικογένεια εκτός από την κανονική μας και να μας αποδέχονται έτσι όπως είμαστε, με τα στραβά μας και με τα καλά μας. Αυτό το εκπληκτικό που στο δίνει μια εκδρομή με το σύνδεσμο, όπου έχεις κοινά σημεία, την αγάπη με την ομάδα και είσαι αδερφός με τον άγνωστο, επίσης νεαρό εκείνης της εποχής, και νομίζω ότι περίπου αυτό αγγίζει η ταινία. Έτσι. Το είπατε καταπληκτικά, πάρα πολύ καλά. Ακριβώς αυτό είναι. Δηλαδή το έργο βγάζει και όλο αυτό το υπαρξιακό, γιατί αυτές οι κοπέλες είναι, ας πούμε, με ναρκωτικά λίγο, από ό,τι καταλαβαίνουμε, είναι λίγο χαμένες στη ζωή τους οικογενειακά, έτσι, και έχουν μεγάλη ανάγκη από ανθρώπινη επαφή, από αγάπη, από αποδοχή. Είναι έτσι αγνές ψυχές οι οποίες βρίσκουν μια αλληλεγγύη και μια καταφυγή σε αυτό το ομαδικό και συλλογικό πνεύμα του ΠΑΟΚ εν προκειμένου. Βλέπουμε βέβαια στο έργο και άλλες ομάδες, δηλαδή υπάρχει ένας που κυκλοφορεί με το κασκόλ του Ολυμπιακού, γιατί γίνονται κάποια επεισόδια και για να μην τον πειράξουν, αλλά από κάτω, ας πούμε, είναι αεκτής ο ίδιος στην πραγματικότητα. Ας πούμε, έχει κάποιες τέτοιες ανατροπές. Και η ουσία είναι ότι είναι πέρα από τον ΠΑΟΚ, που όλο το έργο είναι για τον ΠΑΟΚ βέβαια, έχει ένα βάθος ανθρώπινο και νομίζω συγκινείται κανείς με αυτό το έργο. Αγγίζει πιο πολύ τον νεαρό κόσμο, ή είναι υπερβολικό αυτό επειδή πρωταγωνιστούν πιο πολύ νεαροί? Σίγουρα θα αρέσει στους νέους, αλλά νομίζω για κάθε ηλικία είναι... Εγώ πάλι πιστεύω το αντίθετο. Δεν το είδα, αλλά όπως το διάβασα, πιστεύω ότι θα κάνει τους μεγαλύτερης ηλικίας να καταλάβουν τους νέους. Και ίσως να αποδεχτούν και λίγο ευκολότερα αυτήν την αλητία που κάνουν οι νέοι. Αφού πέρασαν και οι ίδιοι από τα ίδια. Ναι, ακριβώς. Να τα ξαναθυμηθούν ότι και αυτοί κάποτε ήταν νέοι και κάναν τα ίδια, μπορεί και χειρότερα.
σωστό, σωστό. Σωστό, ναι, κύριε καθηγητά, δεν είπαμε λεπτομέρειες. Πού, πότε, για πόσο, ναι, όλα αυτά τα, ναι, τα χρηστικά για τον κόσμο, για να έρθει να δει την παράσταση. Λοιπόν, αυτό ξεκίνησε εχθές στη Μονή Λαζαριστών, στο θέατρο της Μονής Λαζαριστών, στη Σταυρούπολη. Είναι στο μικρό θεατράκι, έχει δύο αίθουσες εκεί, έχουμε εμείς τη μεγάλη και τη μικρή. Mm-hmm. Αυτό προς το παρόν είναι στη μικρή, έχει 100 θέσεις περίπου. Και θα είναι αυτή την εβδομάδα και την επόμενη. Ο προγραμματισμός μας είναι για αυτές τις δύο εβδομάδες. Mm-hmm. Τώρα μπορεί, αν έχει επιτυχία, μπορεί να, και να συνεχιστεί και σίγουρα θα ξαναπαιχθεί και από τον Οκτώβριο και μετά. Α, θα έχει συνέχεια. Δηλαδή προγραμματίζουμε να ξανανεβεί η ίδια παράσταση από Οκτώβριο. Γιατί τώρα τελειώνει η σεζόν, δηλαδή αρχίζει η ζέστη και τα κλειστά θέατρα σιγά σιγά κλείνουν και πάμε στα ανοιχτά στο Θέατρο Δάσους. Είπατε για 10 μέρες, αυτές τις 10 μέρες, ναι, στη Σταυρούπολη. Κάθε βράδυ, δηλαδή σήμερα Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο είναι στις 9.30 και την Κυριακή στις είναι 8.30. Στις 8.30 και την άλλη εβδομάδα από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, το ίδιο, Τετάρτη είναι στις 6.30 το απόγευμα. Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο στις 9.30 και Κυριακή στις 8.30. Είναι λίγες οι παραστάσεις. Ξέχασα να πω το εξής, ότι ακούγεται και η αναμετάδοση του αγώνα σε κάποια σημεία. Mm-hmm. Ακούγεται με τη φωνή του Γιώργου Μίνου, που είναι ευγενική συμμετοχή, ας πούμε. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Ευγενική συμμετοχή. Και είναι ίσως λίγες οι παραστάσεις, αλλά θα ξαναπαιχθεί από τον Οκτώβριο και ελπίζω να έχει επιτυχία και να το δει πλούς κόσμος. Εμείς είχαμε ζητήσει από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, από καιρό έχουμε στείλει μια πρόταση και ζητούσαμε και χορηγία για τη συγκεκριμένη παράσταση. Μέχρι τώρα δεν είχαμε κάποια απάντηση, αλλά τέλος πάντων ήρθαν εχθές δύο στελέχη της διοίκησης του ΠΑΟΚ στην πρεμιέρα και τους εξήγησα και από κοντά κάποια σκεπτικό. Πράγματα που θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε, να ενισχύσουν κάπως και το θέατρο, γιατί και το θέατρο το κρατικό είναι βέβαια της Θεσσαλονίκης και όλης της Βόρειας Ελλάδας, έτσι. Είναι ένας μεγάλος οργανισμός με αρκετά προβλήματα και οικονομικά θέματα και εμείς τώρα προσπαθούμε λίγο να το συμμαζέψουμε, να το ανασυγκροτήσουμε και να το νοικοκυρέψουμε και σε αυτή την προσπάθεια κυνηγάμε και συνεργασίες με φορείς αλλά και με επιχειρήσεις, χορηγίες και όλα αυτά. Ωραία. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε και να είστε καλά και καλή συνέχεια και σε εσάς. Θα τη δούμε σίγουρα την παράσταση. Ωραία. Κύριε Στυλιανού, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Ναι. Γεια σας. Καλό μεσημέρι.